Έχω διαβήτη 7,5. Δεν μου έχει ξανασυμβεί το να χρειαστεί να έρθω στο νοσοκομείο επειδή ανέβηκε τόσο πολύ η τιμή της γλυκόζης. Δεν αγχώθηκα παρόλα αυτά γιατί ήξερα ότι είμαι σε καλά χέρια. Οι τιμές που παρουσίαζε η Ξανθούλα ήταν αρκετά υψηλές. Ευτυχώς όμως αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι δεν είναι ότι ανεβαίνει μόνο το ζάχαρο μέσα στο αίμα, δηλαδή η γλυκόζη μέσα στο αίμα, είναι και όλος η απορρίθμιση ολόκληρου του οργανισμού. Αντιμετωπίστηκε έγκυρα, η παραγωγή με πήγε γρήγορα στο νοσοκομείο, δεν χρειάστηκε ούτε να ανησυχήσουμε για κάτι, ήμασταν όλοι ψύχρεμοι, οπότε όλα καλά. Σίγουρα χρειάζεται μία ανάπαυση μέχρι να έχουμε και την πλήρη σταθεροποίηση του διαβήτη. Εννοείται ότι δεν σταματάει τίποτα. Συνεχίζω και το modeling και τα πάντα και την προσπάθειά μου. Το next model ήταν μόνο η αρχή. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω ενός πολύ σοβαρού προβλήματος υγείας, η Ξανθούλα μπήκε στο νοσοκομείο και τα πράγματα ήταν πολύ πιο σοβαρά από ό,τι περιμέναμε. Και αναγκάστηκε να αποχωρήσει για ιατρικούς λόγους. Και δυστυχώς δεν θα είναι πλέον μαζί σας στο σπίτι του next model. Τι? Ανατρίχιασα. Κι εγώ. Η Ξανθούλα αναγκάστηκε να αποχωρήσει για ιατρικούς λόγους. Ανατρίχιασα, γιατί εγώ ήταν καλά και θα γυρνούσα πίσω σπίτι. Μου κάτσε πολύ βαρύ, δεν ξέρω πώς είναι και θα ήθελα πολύ να της μιλήσω. Στεναχωρήθηκα φυσικά γιατί εντάξει, όταν πρόκειται για θέμα υγείας δεν χωράει τίποτα. Δεν μπορούσε να πει τίποτα ούτε για πλάκα.